Ότητες να επιβιώσει η περιφέρεια, η κοινωνία μας, να κλείσουμε τις πληγές, οι οποίες είναι ανοιχτές, τότε υπάρχει και από το Σύνταγμα, πέρα από την διαθεσμική ανάγκη συνεργασίας και διαβούλευσης, γιατί εκεί πατάνε οι δημοκρατίες, υπάρχει η λεγόμενη ακρόαση. Εδώ λοιπόν, ως κεραυνός σε νεθρία, μας ήρθε η συγκεκριμένη απόφαση. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η απόφαση, η οποία κατά παρέκκληση ιονδήποτε αποφάσεων θεσμικών μας οργάνων, του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Περιφερειάρχη και όλων των άλλων δομών της Εκτελεστικής Επιτροπής της κάθε περιφέρειας και του κάθε Δήμου αποφασίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι άλλοι κάνουν τον Περιφερειάρχη, άλλοι κάνουν το Περιφερειακό Συμβούλιο και υποκαθιστούν σε στοιχειώδη δικαιώματα. Ο θεσμός της αυτοδιοίκησης ήταν μια πολύχρονη κατάκτηση, με αγώνες μέσα και έξω στην Ελλάδα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης παντού. Και σήμερα ακόμα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε στην εθνική προσπάθεια, αφού όμως προηγουμένως ακουστούμε, αφού προηγουμένως οριοθετήσουμε ποια πρέπει να είναι η δική μας συμβολή, ποια πρέπει να είναι η συμβολή των φορέων του δημοσίου, ποιες είναι οι ανάγκες, έτσι ώστε και εμείς η ζωή όλων μας εδώ να συνεχιστεί ομαλά και από την άλλη πλευρά να ικανοποιηθούν και οι ανάγκες. Τι περί τίνος πρόκειται για να γίνει κατανοητό? Μας στάλθηκε η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μάλλον λάβαμε τυχαίως όμως, ούτε καν μας στάλθηκε, με την οποία πρέπει να υπολογίσουμε τις ανάγκες ενός 15ημέρου. Το 15ημέρο αυτό ξεκινάει άγνωστο από πότε, φέρεται ότι έχει αναδρομική ισχύ από 17 Μαρτίου, αλλά αυτό μας υπόθηκε ότι έγινε για να καλυφθούν οι εκχωρήσεις που έγιναν από ορισμένες περιφέρειες σε εκείνο το χρονικό διάστημα, γιατί προφανώς εγκυμονούνταν κίνδυνοι ποινικών αδικημάτων. Και στη συνέχεια το σύνολο των πόρων μας, των διαθεσίμων, και ως διαθέσιμα δεν εννοούμε τα χρήματα που κατά καιρούς μας έδωσε το ελληνικό δημόσιο, είτε μέσα από προγράμματα είτε από άλλες κατευθύνσεις. Εννοούμε και τους πόρους που είναι καθαρά δικοί μας, τους ανταποδοτικούς πόρους. Εμείς έχουμε τέτοιους πόρους στις τάξεις κοντά των 15 εκατομμυρίων ανταποδοτικούς πόρους. Εννοώ τους πόρους είναι τους τόπους που έχουμε. Όλα αυτά, συν ό,τι έχουμε σε προγράμματα, και είναι οι πόροι αυτοί, όχι πόροι, γυμνάζοντες, αλλά τι είναι, έχουν όνομα. Είναι έργα. Είναι έργα για σχολεία. Είναι έργα τα οποία αναφέρονται σε αντιπλημμυρικά. Είναι έργα υποχρεώσεις, σε νευροπαθείς, σε κάθε μορφή. Είναι προς κάθε κατεύθυνση. Είναι η ίδια μας η ζωή. Είναι οι λακκούβες. Είναι η συντήρηση των δρόμων. Είναι οι διαγραμμίσεις. Είναι ο τουρισμός. Είναι η αναστήλωση των μνημείων μας, είναι τα πάντα. Μας λένε λοιπόν στη συνέχεια, σε μια σκληρή σύγκρουση που είχαμε χθες με τον Υπουργό, ότι θα μπορούμε να πάρουμε το 10% από αυτά. Σε ερώτησή μου, αν αυτό το 10% χωρίς δικαιολογητικά μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο, λέω όχι, μια φορά. Και μετά, τι γίνεται? Μετά θα στέλνετε δικαιολογητικά και θα υπολογίζετε σε κανένα δυο μέρες να τα πάρετε. Ναι, αλλά θα υπάρχουν χρήματα. Υπήρξε λοιπόν μια διάταξη από το Μάρτιο του 2015, η οποία όρισε το εξής: χρήματα των φορέων του δημοσίου, τα οποία θα κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα μπορούν μονομερώς από το ελληνικό δημόσιο να μετατραπούν σε ρέχους, σε χαρτιά δηλαδή. Και τα χρήματα αυτά, με έναν αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό του ελληνικού δημοσίου, θα μπορούν να διατεθούν προς κάθε κατεύθυνση. Όταν όμως σήμερα
βρισκόμαστε σε αυτή τη στενότητα, πώς μπορεί κάποιος να πιστέψει, να είναι βέβαιος ότι οι αθρηστικές ανάγκες των Δήμων, των Περιφερειών, όλων των φορέων του Δημοσίου, των Πανεπιστημίων θα μπορούν, χωρίς μάλιστα μηχανισμούς σήμερα, να ικανοποιηθούν. Οι ανησυχίες μας είναι βαθύτατες. Πέρα από αυτό, καταγράψαμε και μια σειρά από αντιφάσεις. Ερώτησα τον Υπουργό. Αναφέρεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 15 μέρες. Υπήρξαν δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για 15 μέρες. Μπορείτε να τις αναζητήσετε στο διαδίκτυο, παρακαλώ. Στη συνέχεια όμως, ακολούθησε κάτι άλλο. Είπατε εσείς στην ΓΕΔΕ, γιατί είχε προηγηθεί η συνάντησή του με την ΓΕΔΕ, για 2 μήνες. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναγράφει 3 μήνες. Πότε θα απεμπλακούμε από αυτό που μας φέρνετε μπροστά μας? Η απάντηση ήταν μέχρι νεοτέρας. Και στην ερώτησή μου, μήπως εσαΐ, η απάντησή του ήταν ότι αυτό το μοντέλο το εφαρμόζει η Ολλανδία. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η δήλωση του κυρίου Ντάισενμπλουμ, του πρόεδρου του Eurogroup, περί ικανοποίησεώς του για αυτή την κίνηση σχετίζεται με ικανοποίηση των όρων που τίθεται για να επανέλθουμε στο δανεισμό. Και την δήλωση του κυρίου Ντάισενμπλουμ μπορείτε να την αναζητήσετε, παρακαλώ. Όλα αντιστοιχούν σε έργα. Όλα αντιστοιχούν σε, είτε στο πρόγραμμα του ΚΑΠ, το οποίο αθλητικά είναι γύρω στα 12 δις, είτε σε μια σειρά από άλλα προγράμματα, ας πούμε στην αποκατάσταση των ζημιών στον Εύρο, στην αποκατάσταση των έργων που έχουμε στα Τενάγια, στις συντηρήσεις που έχουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη εν ώψη του καλοκαιριού, στα κουνούπια, σε όλα αυτά. Για πόσα χρήματα μιλάμε και εδώ? Το ποσό το οποίο είναι της περιφέρειας, το όνομα της περιφέρειας, είναι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό θα κρατήσουμε αυτά που είναι άμεσες ανάγκες και άμεσες πληρωμές. Εάν, το τονίζω, εάν δεν έχουμε νεότερες εκπλήξεις. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κινούμαστε σε ένα ασαφές έδαφος.